εικόνα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ΣΦΕ. Ευθύς αμέσως. Σεβόμενοι το χρόνο αυτών που ήρθανε νωρίτερα, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Καταρχήν, εκ μέρους των συναδέλφων και του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την συνάντηση. Ποντάρουμε στο τέλος των δικών μας σύντομων παρουσιάσεων σε ερωτήσεις. Εξάλλου, σας έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τις κάνετε όσο γίνεται πιο στοχευμένες και επιθετικές, και γι' αυτό είμαστε εδώ ούτως ή άλλως. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον τίτλο της πρόσκλησης που σας στείλαμε, ο οποίος, πιστέψτε μας, γιατί τρέχουμε προϋπολογισμούς εταιριών του 2014 και μαζί με όλους τους συναδέλφους του ΔΣ και των μελών του ΣΦΕ τρέχουμε προϋπολογισμούς του 2015, πιστέψτε μας ότι ο τίτλος δεν είναι καθόλου υπερβολικός. Ούτε στο πρώτο σκέλος που λέει «Η υγεία είναι σε κατάρρευση», ούτε στο δεύτερο σκέλος που λέει ότι η επιχειρηματικότητα είναι σε κυνηγητό. Σαφέστατα, αυτό που έχουμε γράψει από κάτω δεν θα μπορούσε να συμπυκνώσει περισσότερο το ζουμί, αν θέλετε, της σημερινής συνέντευξης τύπου. Είναι σαφής πια και ορατή υποχρηματοδότηση της υγείας. Θα είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί στην πορεία. Είναι σαφές μέχρι τώρα ότι παραβιάζονται επανειλημμένως οι νόμοι και η κείμενη νομοθεσία, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό είναι και στο πάνελ ο καθηγητής Καλαβρός, ώστε να σας δώσει με απλά λόγια αυτά τα οποία εμείς παράλληλα θα κάνουμε όσον αφορά τις νομικές ενέργειες. Και σαφέστατα, το ξέραμε, απλώς το ξαναθυμόμαστε, υπάρχει πολιτική μέχρι τώρα ατολμία για πραγματικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο το συνολικό της υγείας. Δεν είναι κρυφό μυστικό αυτό. Το λένε και αυτοί που είναι εκτός Ελλάδας αυτό. Προς χάρη οριζόντιων μέτρων τύπου rebates και clawback, τα οποία είναι πασαλήματα στα οποία θα είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι επίσης στην πορεία, τα οποία όμως δεν διαμορφώνουν κανένα περιβάλλον, έστω και μέτριο, υπέρ ούτε των ασθενών, ούτε της επιχειρηματικότητας. Θα αρχίσω από τον επίλογο, για να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε. Τα πράγματα, πιστέψτε μας και με, νομίζω ότι ξέρετε ότι ήμουνα πάντα ευθύς και ειλικρινής σε αυτά που σας έλεγα, είναι οριακά. Και είναι ακραία οριακά και είναι στο όριο του δραματικού αυτό που έρχεται. Και για τις επιχειρήσεις, και σας λέω πάλι με τα λόγου γνώσεως ότι τρέχουμε τους προϋπολογισμούς του 2015 και ξέρουμε τι βάζουμε μέσα στους προϋπολογισμούς, είτε αφορά επενδύσεις, είτε αφορά ανθρώπινο προσωπικό, είτε αφορά φάρμακα που θα υπάρχουν στην Ελλάδα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει ένα hold, ένα σταμάτημα στις επενδύσεις, και δεν μιλάω για το μήνα Σεπτέμβριο, μιλάω για μπροστά το 16μηνο, Σεπτέμβρης 14, Δεκέμβρης 15. Οι εταιρείες βλέπουν ποιο μείγμα φαρμάκων τους επιτρέπεται το ΤΜΑΙΟΤΑ να έχουν πλέον στην Ελλάδα, και θα είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί στην πορεία. Δυστυχώς γίνονται σενάρια για σοβαρές απολύσεις από εταιρείες, και παρένθεση, απολύσεις στελεχών με σοβαρά βιογραφικά και background και συνεισφορά στο χώρο της επιστήμης. Δεν σας λέω κάτι πρωτόγνωρο, ότι ο μέσος υπάλληλος, στέλεχος σε μια φαρμακευτική εταιρεία είναι ένα καλό asset για τη χώρα. Και βέβαια, σαφές είναι το μήνυμα στις μητρικές εταιρείες μας ότι λόγω αυτών των παραβιάσεων, των μονίμως παραβιάσεων στις τιμές, τα λάθη τιμών που διαιωνίζονται, αυτό που λέμε στο ΔΣ είναι ότι όταν ένα λάθος διαιωνίζεται, είναι στρατηγική, δεν είναι λάθος πλέον.
γίνεται επίτηδες. Πρώτη φορά μπορεί να κάνεις λάθος, αλλά έχεις το δικαίωμα σίγουρα να κάνεις λάθος και να το διορθώσεις. Αν επί 2-3 χρόνια παρατείνεις το λάθος και το διονύζεις, σημαίνει ότι από πίσω έχεις μια στρατηγική η οποία δεν είναι ξεκάθαρη, τουλάχιστον διαγυμνού οφθαλμού. Και τα μηνύματα λοιπόν προς τις μητρικές μας, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδας, εξαρτάται το προέλευση εταιρείας, είναι ότι δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να βάλει κανείς τα λεφτά του. Και αυτό θα το λέγαμε παρουσία και της κυβέρνησης τώρα εδώ. Δεν το λέμε μεταξύ μας μόνο. Και καλό οποιονδήποτε από την κυβέρνηση να κάνει ένα, αν θέλει, ένα ταξίδι σε κεντρικά εταιριών για να το εξηγήσουν διαζώσεις τι εννοούμε. Ασχέτως αν σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε τώρα, όποιος ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη βλέπει μια άλλη Ελλάδα που εμείς δεν βλέπουμε πάντως, που τρέχουμε επιχειρήσεις. Και όλα σε αυτή την περίοδο δυστυχώς τα θυσιάζουμε σε μια, αν θέλετε, προεκλογική πολιτικολογία. Δεν κάνω πολλά πράγματα για να μην κοιτάξω αυτό, μην μπορέσω αυτό, μην κάνω αυτό, μην κάνω κατά το χαλί και πηγαίνουμε, αντί να έχουμε να ορίζονται 2 ή 3 ετών, και το λέω με πολύ μικρή διάρκεια, 2 με 3 χρόνια δεν είναι τίποτα. Κανονικά μια χώρα έπρεπε να έχει 5 με 10 στον χώρο της υγείας, αλλά λέμε 2 με 3 για να είμαστε προσαρμοσμένοι στην Ελλάδα. Έχουμε ορίζοντα 2 με 3 μηνών. Το οποίο δεν βοηθάει σαφέστατα τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ούτε τις επιχειρήσεις, ούτε τους πολίτες, ούτε την απασχόληση, ούτε τις επενδύσεις. Για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, μετά από αυτή την εισαγωγή τη δική μου, οι συνάδελφοι στο πάνελ θα δώσουν το δικό τους στίγμα σε περιοχές που θα κρίνουν ότι τις αμέλησα όσον αφορά την επικοινωνία μου μαζί σας. Η υποχρηματοδότηση στην υγεία είναι σαφής, δυστυχώς. Και μιλάμε εδώ οικονομικά, με απλά οικονομικά νούμερα. Στην Ελλάδα η δημόσια δαπάνη για την υγεία είναι κάτω από 4,5% του ΑΕΠ, ενός ΑΕΠ το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει χάσει πολλά δις. Παρόλα αυτά είναι 4,5% του χαμηλού ΑΕΠ. Όταν η Τρόικα έχει βάλει ταβάνι το 6% και ο μέσος όρος Ευρώπης, των 28%, όχι της Δυτικής Ευρώπης, ξεπερνάει το 7%. Η διαφορά σε απόλυτα νούμερα της υποχρηματοδότησης σε σχέση με την λεγόμενη Τρόικα είναι σε απόλυτα νούμερα. Είναι 2,8 δις, δηλαδή σε σχέση με το πλαφόν της Τρόικα είναι 2,8 δις για την υγεία, δεν μιλάω για το φάρμακο, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, ούτε καν με τη Δυτική Ευρώπη, φτάνει τα 4,5 δις. Άρα, εισαγωγικά, μην αναρωτιόμαστε γιατί οι ασθενείς δεν έχουν φάρμακα, γιατί πληρώνουν ψηλά ποστά συμμετοχής, γιατί δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί για φάρμακα, γιατί. Γιατί ψάχνουν οι ασθενείς φάρμακα και δεν τα βρίσκουν, γιατί οι εταιρείες δεν επενδύουν και όλα αυτά τα διάφορα. Η πρωτοβάθμια, σαν απόρρια αυτού που λέω, στο φάρμακο συγκεκριμένα εκτιμούμε με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς, συγκρατημένους, προσαρμοσμένους στη χώρα της κρίσης, ότι στο φάρμακο λείπουν 300 εκατομμύρια στο budget τον προϋπολογισμό του 2014-2015. Δηλαδή 2 δις δίνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα 2,3 δις που θα έπρεπε κατελάχιστο να δώσει συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, γιατί δεν έχουμε καμία λογική εμείς να χωρίσουμε τους πολίτες σε 2 κατηγορίες. Οι πολίτες είναι ένα μπλοκ, ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι. Μέσα σε αυτό το κομμάτι τα 2,3 δις πιεσμένα μάλλον θα βγαίνανε, σήμερα είναι 2 δις, ενώ στα νοσοκομεία λείπουν 150 εκατομμύρια. Και ως εκ τούτου δεν εκπλησόμεθα αν υπάρχουν οδηπορικά ασθενών που κυκλοφορούν μεταξύ νοσοκομείων και φαρμακείου οι οποίοι για να βρουν φάρμακα και δεν βρίσκουν. Γιατί τα νοσοκομεία, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά έχει γίνει πλέον στρατηγική, δεν είναι κατά λάθος, φάρμακα δεν έχουν. Δεν ξέρω τι άλλο έχουν, πάντως φάρμακα δεν έχουν. Και στην ίδια περίοδο γίνονται απευθείας συνεχώς αναθέσεις στα νοσοκομεία. Προφανώς θα ξέρετε καλύτερα από μένα. Βρείτε ένα διαγωνισμό που έχει γίνει σε νοσοκομεία και αν θέλετε να μας τον πείτε κιόλας. Εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα. Και δεν μιλάω για φάρμακα, γιατί τα φάρμακα έχουν συγκεκριμένες τιμές, αν μη τι άλλο. Ως εκ τούτου, η πρωτοβάθμια περίθαλψη λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού
και για άλλους λόγους καταραίει, το ξέρουμε όλοι, και υπάρχουν αθρώες μαζικές εισρωές στα νοσοκομεία, που βέβαια φάρμακα δεν βρίσκουν, αλλά τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε τόπους συγκέντρωσης ανθρώπων που πάσχουν γενικώς. Με όλο αυτό που συνεπάγεται σε αύξηση κόστους στην πραγματικότητα, γιατί ξέρετε καλά ότι καλύτερα κανείς να γιατρεύεται και για αυτόν και για τα δημόσιο νομικά στην πρωτοβάθμια, παρά να εκτοξεύει τα κόστη στη δεύτερο βάθμια, δηλαδή στα νοσοκομεία. Αποτέλεσμα, και οι πολίτες κάθετος ασθενείς ταλαιπωρούνται και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο είναι ένα περιβάλλον κρίσης, γιατί δεν υπάρχει ορίζοντας. Δηλαδή σήμερα πάρτε συνεντεύξεις από γενικούς διευθυντές εταιριών και ρωτήστε τις προβλέψεις τους για το περιβάλλον για το έτος 14, 15, 16. Και αν βγάλετε άκρη να μας την πείτε και εμάς. Δεν υπάρχει. Είναι ένα θολό τοπίο, το οποίο αυτό δεν το χρειαζόταν η χώρα και δεν το χρειαζόταν και η επιχειρηματικότητα της χώρας. Το σενάριο, δυστυχώς, αν μπορώ να το περιγράψω με πολύ απλά δικά μου λόγια, έχει ως εξής. Και η λογική, αν θέλετε, η ροή της λογικής, της κυβέρνησης και της πολιτείας. Βάζω ένα αδύνατο στόχο κάθετο προϋπολογισμό για τα φάρμακα, ξέροντας εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να πιαστεί. Βλέπετε τα δύο δις. Το ξέρουνε, γιατί ξέρουν από νούμερα. Οπότε ξέρουνε εγκαίρως από πέρσι ότι για το 2014 τα δύο δις ήταν αδύνατο να πιαστούνε. Έστω να προσεγγιστούν είναι αδύνατο. Γιατί ένας στόχος είναι λογικό να μην φτάνετε στο 100%, αλλά είναι παράλογο να μην προσεγγίζετε συν πλην 2-3%. Όπως έχουμε συνηθίσει όλοι στις επιχειρήσεις μας. Δεν χάνουμε κατά 30% το στόχο μας. Μπορούμε να το χάσουμε κατά 2%, κατά 3%. Κατά 30% παρετούμεθα. Χώνω βέβαια στα δύο δις μέσα ό,τι βρω. Εκεί που ήταν για τους ασφαλισμένους, χώνω και τους ανασφάλιστους. Και κάνω και κοινωνική πολιτική. Με συγκεκριμένα λεφτά, βάζω, αντί να είναι 7 εκατομμύρια ασφαλισμένα, βάζω 9,5. Λες και φτάναν τα 7 για τους ασφαλισμένους, τα 2 δις. Μέσα στη χρονιά του 2014, υπόσχομαι σαν κυβέρνηση 200 εκατομμύρια παραπάνω, βλέποντας ότι έχω κάνει αστοχία στο στόχο μου, στον προϋπολογισμό μου. Δηλαδή τα 2 θα τα κάνω 2,200. Αυτά ποτέ δεν έρχονται. Την ίδια κυβέρνηση έχουμε παρόλα αυτά. Έχω βέβαια ένα μηχανισμό του clawback που ό,τι και να κάνω, λεφτά θα πάρω. Είναι ο κανόνας του μέτριου έως κακού μαθητή αυτός. Έχεις ένα μηχανισμό που ό,τι και να κάνεις, λεφτά παίρνεις πίσω. Η υπέρβαση. Οπότε δεν έχεις κανένα κίνητρο, α, να κάνεις σωστή στοχοθέτηση. Βλέπε προϋπολογισμό, δεν έχει κανένα κίνητρο να διαπραγματευτείς υπέρ της χώρας με την Τρόικα σωστό νούμερο, γιατί αύριο το πρωί που είναι η Τρόικα να πει 1,5 δις. Γιατί όχι, 1 δις, μισό δις, ούτως ή άλλως. Άρα δεν έχω κίνητρο σαν κυβέρνηση να διαπραγματευτώ και δεύτερον δεν έχω κανένα κίνητρο να κάνω και μεταρρυθμίσεις για να πλησιάσω το στόχο μου, ο οποίος είναι λάθος. Είναι το clawback ο ορισμός. Για να είμαστε ορισμός της κακής πολιτικής, για να μην κάνει τίποτα αυτή η χώρα σε τίποτα, αν θέλετε. Δηλαδή, θα έπρεπε αυτό να μην υπάρχει για να προτρέπει τις κυβερνήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο, δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, για να μεταρρυθμίζει βιώσιμα το περιβάλλον της υγείας και του φαρμάκου. Και παράλληλα, επειδή βλέπω ότι δεν μπορεί το clawback, η υπέρβαση, να ξεπερνάει πολύ, σήμερα πηγαίνει προς 200 τόσα εκατομμύρια, αφού είμαστε ήδη στα 130, δεν έχουμε πάρει τα χαρτιά ακόμα, 130 το πρώτο εξάμηνο, λέμε εμείς 200 συν, το οποίο δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα πέσουμε έξω. Αρχίζω και αυξάνω τα rebates πια. Τα rebates, παρένθεση, είναι ίσον με το clawback σε προείσπραξη. Με άλλα λόγια, λέει το clawback, με άλλη λέξη είναι το rebate. Με αποτέλεσμα
θα το πούμε λίγο παραπάνω, παρακάτω, πιο αναλυτικά, τα rebates τα τελευταία χρόνια ξεκινήσανε πριν 2 χρόνια, το 2012, όχι πριν 15, πριν 2. Ήταν 120 εκατομμύρια τα rebates, πέρσι 210, φέτος σε ετήσια βάση με την τελευταία νομοθεσία του Αυγούστου πάνε προς 400. Το clawback με 200, που σημαίνει οριζόντιο χαράτσι σε μια χρονιά 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια αστοχία, αυτή είναι η μετάφραση, αυτό θα λέγαμε σε επιχειρήσεις, σε ένα στόχο 2 δις. Μόνο 30% λάθος. Η πολιτεία δηλαδή παραγγέλνει φάρμακα 2.600 και πληρώνει 2 δις μετά από ένα χρόνο. Δεν είναι κακό αυτό για κάποια επιχείρηση στην Ελλάδα. Όταν έχεις τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη στα πρωτότυπα φάρμακα. Δεν έχεις την ψηλότερη. Γιατί θα πει κάποιος, rebates υπάρχουν κι αλλού. Ναι, να πάρουμε τις τιμές Αμερικής και να δίνουμε rebates 30% πίσω. Γιατί το ακούσαμε κι αυτό δηλαδή. Ότι οι rebates υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν στις χώρες που έχουν άλλες τιμές. Όχι τη χαμηλότερη στα πρωτότυπα. Καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον να μην μπορεί να δουλέψει ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε να βρίσκουν την υγεία τους οι ασθενείς. Και αυτό δυστυχώς δεν βλέπουμε ορίζοντα μπροστά. Το μόνο που βλέπουμε είναι μια εκλογολογία ότι του χρόνου θα έχουν εκλογές, του παράχουν άλλες εκλογές κτλ. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μας. Όταν τρέχει κανείς μια επιχείρηση, πρέπει να μπορεί να προβλέψει. Δεν είμαστε υπέρ του σταθερού, ήσυχου, κοιμισμένου περιβάλλοντος. Ξέρουμε να λειτουργούμε σε περιβάλλοντα δύσκολα, αλλά να έχουν την ελάχιστη προβλεψιμότητα μπροστά τους. Θα έλεγα ότι σε αυτή την μικρή εισαγωγή βάζω μια τελεία και μπορεί να επανέλθουμε σε ερωτήσεις, απαντήσεις, τα λοιπά, όσο με αφορούν.